Εβδομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία Δευτέρας Γυμνασίου. Βρισκόμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο να μιλήσουμε για την ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι δύο και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Πότε παραχώρησε το Βυζάντιο εμπορικά προνόμια στους Βενετούς? Οι Νορμανδοί που είχαν εγκατασταθεί στην Ιταλία πέρασαν στα παράλια της Ηπείρου και από εκεί ετοιμάζονταν να κινηθούν κατά της Κωνσταντινούπολης. Ο Αλεξίος ο Πρώτος, για να τους αντιμετωπίσει, ζήτησε τη βοήθεια των Βενετών. Στους Βενετούς τώρα, για να τους πείσει να τον βοηθήσουν, παραχώρησε κάποια προνόμια, τα οποία και υπέγραψε με το Χρυσόβουλο. Το Χρυσόβουλο ήταν η υπογεγραμμένη συμφωνία του Αυτοκράτορα, η οποία ήταν και σφραγισμένη με τη Χρυσή του Βούλα. Τα προνόμια που παραχώρησε στους Βενετούς λοιπόν ήταν τα εξής. Παραχώρησε τίτλους και χρηματικές χορηγίες στους κοσμικούς και θρησκευτικούς άρχοντες της Βενετίας. Παραχώρησε στους Βενετούς έμπορους από βάθρες, σκάλες τις ονόμασαν, καθώς και καταστήματα στην προκυμαία της Κωνσταντινούπολης. Τέλος τους επέτρεψε να εμπορεύονται ελεύθερα, δηλαδή χωρίς δασμούς, σε όλα τα βυζαντινά λιμάνια. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα οι Βενετοί να επωφεληθούν οικονομικά και να δημιουργήσουν μια πανίσχυρη αποικιακή αυτοκρατορία στην Ανατολή. Επίσης, έπειτα από αυτό, οι Βυζαντινοί δεν ήταν πλέον οι κυρίαρχοι της Μεσογείου. Οι αυτοκράτορες στη συνέχεια θέλησαν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση και για να το πετύχουν δίμευαν τις περιουσίες των Βενετών και υποκινούσαν βιαιότητες εις βάρος τους. Επίσης, συχνά παραχωρούσαν προνόμια σε άλλες ιταλικές πόλεις, όπως τη Γένουα και την Πίζα, ώστε να τις φέρνουν σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ο αυτοκράτορας που το εφάρμοσε αυτό με μεγάλη επιτυχία ήταν ο Μανουήλ Κομνηνός. Ερώτηση νούμερο 2. Τι γνωρίζετε για το σχίσμα των δύο εκκλησιών? Βρισκόμαστε στα χρόνια του Κωνσταντίνου του Ένατου. Τότε η αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης για το ζήτημα της κυριαρχίας επί της χριστιανικής οικουμένης φτάνει στα ύψη. Έτσι, οι σχέσεις ανάμεσα στο Πατριαρχείο της Ρώμης και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης διακόπτονται εντελώς. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης είχαν συμπαραταχθεί και τα Πατριαρχεία της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας και των Ιεροσολύμων. Η διακοπή των σχέσεων ανάμεσα στις δύο εκκλησίες έμεινε γνωστή ως σχίσμα και έμελε να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες για όλους. Κινήσεις συμφιλίωσης προσπάθησαν να γίνουν, αλλά η αλαζονία και των δύο πλευρών δεν το επέτρεψε. Κάποια στιγμή, η παπική πρεσβεία με επικεφαλή στον καρδινάλιο Ουμβέρτο επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη. Εκεί η παπική πρεσβεία ήρθε σε επαφή με τον Πατριάρχη Μιχαήλ Κυρουλάριο. Παρά το γεγονός ότι οι διαφορές δεν ήταν τόσο τρομερές, λύση δεν βρέθηκε ούτε τότε. Κι έτσι οδηγηθήκαμε στην οριστική ρήξη ανάμεσα στα δύο πατριαρχεία. Από τότε σχηματίστηκαν δύο χωριστές χριστιανικές εκκλησίες, η Ορθόδοξη και η Ρωμαιοκαθολική, οι οποίες και συχνά είχαν μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους. Ομάδα, εδώ κλείνουμε το βίντεο μας. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίο.